Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες της ΟΚΔΕ, σας καλωσορίζουμε στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της οργάνωσής μας, της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, ενώπιση των εκλογών της 20η Σεπτέμβρη. Η ΟΚΔΕ συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές για να καταγγείλει και να αγωνιστεί ενάντια σε όλους αυτούς που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία, που βύθισαν τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, που είναι υπεύθυνοι για τον πενταετή μνημονιακό κατήφορο. Τις πολιτικές δυνάμεις που μας έφτασαν μέχρι εδώ. Τα μνημονιακά ζόμπι της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του Ποταμιού, τους ευρωφασίστες του Μένου με Ευρώπη, το λόμπι και τη συμμορία του Ευρώ και του Ναι. Το μεταλλαγμένο και μνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ και το Τζίπρα που πρόδωσαν τον ελληνικό λαό, που μετέθεψαν το περήφανο ταξικό όχι εν μία νυχτή σε ναι, που υποτάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υπεριαλιστές, που υποτάχθηκαν στους μνημονιακούς και τώρα είναι έτοιμοι μαζί τους αφού ψήφισαν να εφαρμόσουν το τρίτο καταστροφικό μνημόνιο Τέρας. Για να καταγγείλουμε και τις κοινωνικές δυνάμεις που μας έφτασαν μέχρι εδώ, τους καπιταλιστές και τους τραπεζίτες, τις χίλιες οικογένειες στην Ελλάδα που λιμένονται το δημόσιο πλούτο, που πάνω σε κοινωνικά ερείπια, στη φτώχεια και στη δυστυχία των εργαζομένων, απολάμβαναν μια χρυσή βροχή δισεκατομμυρίων. Τους υπεριαλιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ, που κατευθύνουν τους μνημονιακούς, που κατήφθηναν το μνημονιακό συρφετό του Μένουμε Ευρώπη, που αιματοκυλούν τους λαούς της περιοχής μας, γεμίζοντας πρόσφυγες, φτώχεια, δυστυχία, πολέμους, που κατευθύνουν φασιστικά πραξικοπήματα όπως στην Ουκρανία. Για να υπερασπίσουμε την ήδη εκφρασμένη θέληση του ελληνικού λαού, την καθολική του απόρριψη στα μνημόνια, την απόφασή του να ζήσει χωρίς αυτά, να χαράξει έναν άλλο δρόμο. Πιάνοντας το νήμα από τους κοινωνικούς και εργατικούς αγώνες της τελευταίας πενταετίας, συνεχίζοντας αμετακίνητη στο δρόμο του περήφανου ταξικού όχι της 5ης Ιουλίου, μίας από τις κορυφαίες στιγμές αγώνα των εργαζομένων της χώρας μας. Για να αναδείξουμε το πολιτικό πρόβλημα. Γιατί όσο σημαντικό κι αν είναι να απαλλαγούμε από υποτακτικούς και δοσύλλογους, να απαλλαγούμε από τους παλιούς και νέους μνημονιακούς, θα έχουμε ακόμα απέναντί μας την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους υπεριαλιστές, τους τοκογλύφους δανειστές των αγορών, τους καπιταλιστές που επενδύουν για τη σωτηρία τους στη συνέχιση του μνημονιακού καθεστώτος, τους κρατικούς μηχανισμούς καταστολής που εκεί κυρίως στηρίζονται στην παρούσα συγκυρία οι άρχουσες τάξεις. Για να απαλλαγούμε οριστικά από αυτούς, χρειάζεται παρατεταμένος αγώνας και επαναστατική πολιτική. Η μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν θα κριθεί στο κοινοβούλιο και στους αστικούς θεσμούς, αλλά στους δρόμους, στις γειτονιές, στους εργασιακούς χώρους, στα σχολεία και στις σχολές. Σε τίποτα δεν έχουν να βοηθήσουν τους εργαζόμενους οι φλιαρίες περί διαπραγμάτευσης και δημοκρατίας ή ακόμα και περί πατριωτικών προοδευτικών μετόπων. Αυτό που απαιτείται δεν είναι μόνο μια πολιτική αλλαγή, αλλά και μια βαθιά τομή, μια κοινωνική αλλαγή σε αντικαπιταλιστική επαναστατική κατεύθυνση. Θέλουμε σε αυτές τις εκλογές να αναδείξουμε τη βασική αιτία των προβλημάτων μας, που είναι το σάπιο χρεοκοπημένο καπιταλιστικό σύστημα, η κρίση του και η κατάρρευση χρεοκοπία του ελληνικού καπιταλισμού που βουλιάζει τους εργαζόμενους στο βούρκο της εξαθλίωσης. Θέλουμε να προβάλλουμε την ανάγκη να παλέψουμε για μια άλλη πολιτική, για ένα ριζοσπαστικό αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα σωτηρίας των εργαζομένων αλλά και της τεράστιας κοινωνικής πλειοψηφίας. Ένα πρόγραμμα που θα βασίζεται και θα έχει σαν μόνο οδηγό και κριτήριο την επιβίωση και τη σωτηρία των εργαζομένων και της νεολαίας και μόνο αυτά, όχι το αόρατο αρπακτικό χέρι των αγορών, των πλεονασμάτων και της ανταγωνιστικότητας. Ένα αντίστροφο μνημόνιο εναντίον σε όλους αυτούς που μας οδήγησαν μέχρι εδώ. Ένα τέτοιο σχέδιο είναι το μόνο που βάζει τις ρεαλιστικές βάσεις για επανεκκίνηση της οικονομίας και ανοίγει το δρόμο για μια πραγματική σοσιαλιστική δημοκρατία. Θέλουμε να αναδείξουμε την επίγουσα ανάγκη για την οικοδόμηση μιας νέας μαζικής επαναστατικής δύναμης στη χώρα μας και διεθνώς. Εχμή του δόρατος στους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας, αποφασιστικά στο πλευρό τους, με σταθερό πρόγραμμα που δεν θα τα γυρίζει σε κάθε δυσκολία ή απότομη στροφή, ικανή και αποφασισμένη να πάει τους αγώνες μέχρι το τέλος. Στα ψηφοδέλτιά μας, στα ψηφοδέλτια της ΟΚΔΕ, μέσω αυτών προσπαθούμε να εκφράσουμε τους αγώνες του τελευταίου διαστήματος, στους οποίους η οργάνωσή μας συμμετείχε, συνέβαλε και σε αρκετούς από αυτούς έπαιξε και σημαντικό ρόλο. Τα ψηφοδέλτιά μας είναι ψηφοδέλτια ταξικά και αγωνιστικά. Σε αυτά συμμετέχουν εργαζόμενοι, μέλη διοικήσεων σωματείων,
με σημαντική συνεισφορά στους αγώνες και στις απεργίες του προηγούμενου διαστήματος. Άνεργοι εργάτες που δραστηριοποιούνται σε επιτροπές γειτονιών, αγωνιστές του αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού κινήματος, φοιτητές με πλούσια δράση στο φοιτητικό κίνημα. Το ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ ακόμα συμβολίζει για εκείνο το κομμάτι της εργατικής τάξης που αποσιωπάται από τα ΜΜΕ, τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία, την αστική διαπλοκή, τους μερικά απασχολούμενους, τους κάθε είδους ελαστικά εργαζόμενους, τους ανέργους, τους μετανάστες. Αυτούς που οι καπιταλιστές και οι κυβερνήσεις τους προσπαθούν να μετατρέψουν σε σύγχρονους δουλοπάρικους, σε αυτούς που πιστεύουμε ότι ανήκει το σοσιαλιστικό μέλλον. Η ΟΚΔΕ κατεβαίνει και σε αυτές τις εκλογές, μιλώντας όπως πάντα τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν σκοπεύουμε να σκορπίσουμε ούτε εκλογικές ούτε κοινοβουλευτικές αυταπάτες. Μπροστά στην καταστροφή που μας ετοιμάζουν, μόνη λύση είναι ανυποχώρητοι αγώνες μας. Δεν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι ή εύκολες λύσεις. Σε αυτούς τους αγώνες, η ΟΚΔΕ θα είναι όπως ήταν πάντα εκεί. Θα συμβάλλει και θα επιδιώξει την οργάνωση και την ενοποίησή τους για την επίτευξη της τελικής νίκης των εργαζομένων. Η ΟΚΔΕ δεν κάνει συμβόλαιο με τη νίκη, κάνει όμως συμβόλαιο με τον αγώνα. Πιστεύουμε ότι η πολιτική μας, οι αρχές μας, η πρακτική μας και η τακτική μας περιέχουν όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θα μας οδηγήσουν στην τελική νίκη. Για τη σωτηρία των εργαζομένων και της νεολαίας, για την απαλλαγή από τα μνημόνια και το καπιταλιστικό σύστημα. Την κεντρική εισήγηση στην προεκλογική μας συγκέντρωση θα την κάνει ο σύντροφος Ηρακλής Χριστοφορίδης από το ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ στην Α Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι βαδίζοντας προς το τέλος αυτής της εσκεμμένα σύντομης προεκλογικής περίοδου συναντάμε ένα κλίμα βουβαμάρας, αποστασιοποίησης, αμηχανίας από τις εργαζόμενες μάζες στην νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Πίσω όμως από αυτή την επιφανειακή κρούστα της αδιαφορίας απέναντι στις εκλογές κρύβεται μία υπόκοφη οργή που ακόμη δεν μπορεί να εκφραστεί, που μπερδεύεται μέσα σε αδιέξοδα και παράδοξα τα οποία έχουν αυτές οι εκλογές. Και πράγματι, αυτές οι εκλογές έχουν τρία παράδοξα, παράξενα πράγματα αν θέλετε. Από τη μια μεριά, ενώ στις 5 του Γενάρη διατρανώθηκε ξεκάθαρα η θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού να πάει ενάντια και να απορρίψει τα μνημόνια τα οποία εφαρμόζονταν, παρόλο που στο δημοψήφισμα υπήρχε ένα κατηγορηματικό και βροντερό όχι απέναντι στα μνημόνια και στη δικτατορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλα αυτά βρισκόμαστε σήμερα 6 μνημονιακές δυνάμεις να διαγωνίζονται μεταξύ τους για το ποια θα εφαρμόσει, με ποιο συνδυασμό και ποια συνεργασία θα εφαρμόσει το τρίτο μνημόνιο, το οποίο πρόκειται να είναι και ολοκληρωτικός, η ολοκληρωτική ήττα μας, ο τάφος της ελληνικής κοινωνίας, που κανένας δεν θέλει να σκέφτεται τι θα υπάρξει αν τυχόν αυτό το τρίτο μνημόνιο εφαρμοστεί. Λοιπόν, το ερώτημα το οποίο μπερδεύει, συγχύζει, απογοητεύει και εξοργίζει είναι πως στο διάλο, ενώ δεν θέλαμε μνημόνια, βρισκόμαστε τώρα όλοι αυτοί οι οποίοι μάλλον θα μας κυβερνήσουν να θέλουν να εφαρμόσουν το τρίτο μνημόνιο παρά τα όσα λέγανε μερικοί από αυτούς που έχουν καταντήσει τώρα νεομνημονιακοί. Και ακόμη χειρότερα, υπάρχει και το εξής παράδοξο. Ενώ η πλειοψηφία των αντιμνημονιακών δυνάμεων μας υπόσχεται ότι μόνο διαμέσου των εκλογών μπορούμε να βρούμε μία λύση, μέχρι τώρα και αυτό το πείραμα, αυτή η εμπειρία που έχουμε από την 7μηνη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ότι δεν φτάνει, καθόλου δεν φτάνει μία αλλαγή κυβέρνησης για να απαλλαγούμε από την κρίση του καπιταλιστικού συστήματος και από το θανατηφόρο τρίτο μνημόνιο.
Τι λοιπόν έφτεξε και φτάσαμε ως εδώ? Ποια θα πρέπει να είναι η λύση πέρα από μια εκλογή και ένα αλλαγή στην κυβέρνηση? Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία μπερδεύουν, δημιουργούν σύγχυση, δεν αφήνουν την οργή, αν θέλετε, του κόσμου να εκφραστεί ξεκάθαρα σε αυτές τις εκλογές. Και σαν οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, προχωρώντας και συμμετέχοντας σε αυτές τις εκλογές, σκοπεύουμε να λύσουμε αυτά τα δύο ερωτήματα, να απαντήσουμε σε αυτά τα δύο ερωτήματα. Πράγματι, δεν χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα κανείς έξυπνος για να αντιληφθεί την καταστροφή που έχουν δημιουργήσει τα μνημόνια που εφαρμόστηκαν την τελευταία πενταετία. Με ένα χρέος το 2009, το οποίο ανέρχονταν στο 123% του ΑΕΠ, μπαίναμε στο πρώτο μνημόνιο. Κάτι μικρές μειώσεις μισθών, συντάξεων, κάτι μικρές περικοπές στην υγεία και στην παιδεία, κάτι λίγο μια βοήθεια επιτροπή από το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την περίφημη Τρόικα, θα μας έσωναν από το πρόβλημα. Πέντε χρόνια μετά, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της χώρας, ο πλούτος δηλαδή που παράγεται σε αυτή τη χώρα, έχει μειωθεί 25%. Και τώρα, στα τέλη του 2016, η μείωση θα φτάσει το 35% του πλούτου, ο οποίος παραγόταν στην Ελλάδα το 2009. Η ανεργία από 350.000 άνεργους το 2009, πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή των μνημονίων, έχει φτάσει το 1.350.000 ή 2 εκατομμύρια αν υπολογίσουμε και αυτούς οι οποίοι δουλεύουν με προσωρινή εργασία ή part-time. Η υγεία και η παιδεία βρίσκονται στον αέρα. Χάρτινοι πύργοι έτοιμοι να καταρρεύσουν με την πρώτη μικρή περικοπή δαπανών, γιατί οι προϋπολογισμοί τους ήδη έχουν περικοπεί κατά 50% την τελευταία πενταετία. Οι συντάξεις έχουν αρχίσει και κατηφορίζουν προς τα κάτω απότομα. Και αν θέλετε, τα δικαιώματά μας δημοκρατικά, συνδικαλιστικά εξαφανίζονται. Μετατρεπόμαστε σε δουλοπάρικοι και ακόμη χειρότερα, μετατρεπόμαστε σε ηθαγενείς απικίας, την οποία οι μεγάλοι αφέντες της Ευρώπης θα μας λένε τι και πώς και θα κάνουμε, πώς ακριβώς θα ζούμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα μνημόνια τα οποία έχουν προταθεί φέρνουν την καταστροφή της ελληνικής κοινωνίας. Δεν αποτελούν λύση, αποτελούν την καταστροφή της ελληνικής κοινωνίας, είναι δηλαδή και αναποτελεσματικά, και αυτό φαίνεται με το χρέος που ξεκίνησε από 123% του ΑΕΠ και έφτασε πλέον στις μέρες μας το 180%, θα φτάσει το 2016 το 200% και το 2020 θα φτάσει το 220%. Αυτά είναι οι μνημονιακές πολιτικές οι οποίες υποτίθεται θα μας έσουν. Ωστόσο, αυτή, αν θέλετε, είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι σε αυτή την πενταετία των μνημονίων την ίδια στιγμή που εξαπλώνονταν ο πόνος και η δυστυχία μέσα στις εργαζόμενες μάζες και τα λαϊκά στρώματα, την ίδια στιγμή μια ικτρή μειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, το 1%, έβλεπε τον πλούτο της και τα εισοδήματά της να αυξάνουν και να αυξάνουν μάλιστα κατά πολύ. Ο Λάτσης έχει πάρει το ελληνικό με 1 δισεκατομμύριο, όταν είναι γνωστό ότι αξίζει το δεκαπλάσιο. Ο Μελισσανίδης έχει πάρει τον ΟΠΑΠ με 300 εκατομμύρια, όταν είναι γνωστό ότι αξίζει το δεκαπλάσιο. Ο Μπόμπολας κρατάει ακόμη τα δημόσια έργα και τα διόδια χωρίς να έχει χτίσει τίποτε. Ο Κοπελούζος ετοιμάζεται να πάρει τη ΔΕΗ. Η Φραπόρτ
στοχεύει να πάρει τα ελληνικά αεροδρόμια. Οι δανειστές και οι τραπεζίτες έχουν φάει αυτή την πενταετία δισεκατομμύρια, εκατοντάδες και εκατοντάδες δισεκατομμύρια από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Αυτοί και όλοι οι υπόλοιποι υπηρέτες τους είναι αυτοί οι οποίοι κερδίζουν από τα μνημόνια. Και αυτή είναι η άλλη όψη της πραγματικότητας για την οποία δεν μιλάει κανένας, την οποία πρέπει να αναδείξουμε εμείς και ενάντια σε αυτούς να παλέψουμε. Και όλοι αυτοί, οι πλούσιοι αλλά και ανίκανοι, γιατί αυτοί είναι μαζί με το πολιτικό τους προσωπικό που χρεοκόπησαν την ελληνική κοινωνία. Όλοι αυτοί για να κρύψουν την ανικανότητά μας μας συκοφαντούν και μας βρίζουν ότι είμαστε τεμπέληδες και χαραμοφάιδες. Όλοι αυτοί που η ηλιθιότητά τους δεν γνωρίζει προηγούμενο άλληλο προσφωνούνται μεταξύ τους ότι είναι οι άριστοι αυτής της κοινωνίας. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μισάνθρωποι είναι αναγκασμένοι να κρύβονται πίσω από την προβιά του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Όλοι αυτοί που είναι μια ικτρή μειοψηφία είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζονται ως το έθνος και τα ταπεινά και χαμερπή συμφέροντά τους, η αύξηση του πλούτου τους δηλαδή σε βάρος της κοινωνίας να εμφανίζεται ως εθνικό συμφέρον. Τι έγινε λοιπόν και φτάσαμε στο τρίτο μνημόνιο παρά τα όλα τα αντίθετα τα οποία υπόσχονταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι για οτιδήποτε άλλο μπορεί να τον κατηγορήσει κανένας πέρα από το ότι δεν πάλεψε, γιατί υποτίθεται πάλεψε σκληρά απέναντι στους Ευρωπαίους για να μην εφαρμοστεί το τρίτο μνημόνιο. Περίεργο πράγμα όμως. Πώς είναι δυνατόν κανένας να παλεύει αυτό το εφτάμινο ενάντια στο τρίτο μνημόνιο, αλλά να αφήνει να λειτουργούν και να ισχύουν το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Πώς είναι δυνατόν να παλεύει κανένας ενάντια στο τρίτο μνημόνιο σε αυτό το εφτάμινο της διακυβέρνησης, όταν δεν τολμάει να αυξήσει τους μισθούς, όταν δεν καταργεί τους αντεργατικούς νόμους, όταν εφαρμόζει τον προϋπολογισμό του Σαμαρά. Περίεργο πράγμα. Πώς είναι δυνατόν να παλεύει κανείς ενάντια στο τοκογλυφικό χρέος της χώρας, αλλά την ίδια στιγμή να πληρώνει κανονικά τις δόσεις αυτού του χρέους στους τοκογλύφους. Πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεται ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι παλεύαν 7 μήνες ενάντια στη φοροδιαφυγή και στους πλούσιους, αλλά την ίδια στιγμή δεν πειράζουν ούτε μία τρίχα από αυτούς, δεν αγγίζουν ούτε έναν ευρώ από το πλούτο τους. Ούτε μια φορά δεν κινητοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ τις λαϊκές μάζες και τους εργαζόμενους και την νεολαία ενάντια στο τρίτο μνημόνιο, ενάντια στους Ευρωπαίους, ενάντια σε αυτή την ικτρή μειοψηφία των καπιταλιστών του 1% της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό που λέει ο Τσίπρας είναι ψέματα, γιατί είναι πράγματι περίεργο. Πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεσαι ότι αντιδράς απέναντι στο βιαστή σου και την ίδια στιγμή όταν κυβερνάς το μόνο που κάνεις είναι να βγάζεις ένα-ένα τα ρούχα σου. Αυτά είναι ψέματα. Ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παλέψανε σε αυτό το εφτάμινο της διακυβέρνησης. Παραδόθηκαν αμαχητοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους τοκογλύφους, στους δανειστές και θέλανε να αποκοιμήσουν και όλους εμάς. Με άλλα λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν στρέφονταν ενάντια στο τρίτο μνημόνιο και στα μνημόνια. Στρέφονταν παρακαλετά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τη Μέρκελ και το Σόιμπλε. Και αν αυτοί μαζί με τους Έλληνες καπιταλιστές τον αφήνανε να δώσει κάτι ψίχουλα στις λαϊκές μάζες, μόνο τότε θα εφάρμοζε το πρόγραμμά του. Διαφορετικά θα υποχωρούσε. Και πράγματι υποχώρησε επειδή οι άλλοι δεν του επιτρέπανε το παραμικρό.
αποδεικνύοντας ότι δεν είναι δυνατόν να συμβιβαστούν τα ασυμβίβαστα. Δεν είναι δυνατόν να συμβιβαστούν τα συμφέροντα των Ελλήνων εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων με τα συμφέροντα αυτής της μικρής μειοψηφίας των Ελλήνων καπιταλιστών και των Ευρωπαίων τραπεζιτών και τοκογλύφων. Αυτό ήταν το λάθος, το οποίο δεν πρέπει να επαναληφθεί. Συνεπώς, ποια θα πρέπει να είναι η λύση για να αντιμετωπίσουμε τα μνημόνια και ιδιαίτερα το θανατηφόρο τρίτο μνημόνιο το οποίο έχουμε μπροστά μας. Καταρχάς, να διδαχθούμε από τους εχθρούς μας. Αυτοί κοιτάνε να προστατεύσουν τα δάνειά τους. Κοιτάνε να προστατεύσουν τα κέρδη τους. Και για να το κάνουν αυτό, δεν διστάζουν. Είναι αποφασισμένοι να εφαρμόσουν μέχρι τέλους αυτά τα μνημόνια και ιδιαίτερα το τρίτο μνημόνιο. Τι να πει κανείς για αυτό το τρίτο μνημόνιο? Θα γράφεται και θα ξαναγράφεται με βάση τα συμφέροντα των δανειστών, θα παίρνει και ολοένα σκληρότερα μέτρα, θα κατεβάσει τους μισθούς στα 300 και 200 ευρώ, στις συντάξεις οι οποίες θα ξεκινάνε από τα 50 και θα φτάνουν το πολύ τα 200 ευρώ, θα διαλύσει το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, της υγείας και της παιδείας, θα μας κάνει στο σύνολό μας δουλοπάρικους, θα αυξήσει την φτώχεια από το 45% του ελληνικού πληθυσμού στο 80% και 90% του ελληνικού πληθυσμού, σκορπώντας μια περιφρόνηση απέναντι στις λαϊκές μάζες και στις ανάγκες τους, μια πλήρη και απόλυτη φρικτή δικτατορία. Αυτό θα είναι το τρίτο μνημόνιο αν εφαρμοστεί. Αλλά οι εχθροί μας είναι αποφασισμένοι να προστατεύσουν πάση θυσία τα συμφέροντά τους. Είναι αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι το τέλος για να προστατεύσουν αυτά τα συμφέροντά τους. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς και να διδαχθούμε από αυτούς. Ποια είναι τα δικά μας τα συμφέροντα? Τα δικά μας τα συμφέροντα είναι να μην υπάρχει ούτε ένας άνεργος, δηλαδή όλοι να έχουν απασχόληση. Το δικό μας το συμφέρον είναι να έχουμε αξιοπρεπείς μισθούς, αξιοπρεπείς εργασιακές σχέσεις, αξιοπρεπή υγεία, παιδεία, να έχουμε πολιτικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, να σταματήσει αυτή η εθνική ταπείνωση, να σταματήσουμε να είμαστε μία αποικία. Και όπως αυτοί, για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους, δεν διστάζουν να επιτεθούν με το τρίτο μνημόνιο εναντίον της ελληνικής κοινωνίας, έτσι και εμείς πρέπει να εφαρμόσουμε και να αντεπιτεθούμε με ένα μνημόνιο ενάντια τους. Ένα μνημόνιο ενάντια τους που σημαίνει καταρχάς διαγραφή του χρέους. Έχει περάσει απαρατήρητο, αλλά αυτό το χρέος δεν είναι δικό μας. Είναι σαν ο εργοδότης τον οποίον δουλεύαμε να έχει δανειστεί από τις τράπεζες, να χρεοκόπησε την εταιρεία, να σηκώθηκε και να φύγε με τα πλούτη του. Και εν συνεχεία εμείς, παρόλο που είμαστε άνεργοι, παρόλο που μας χρωστάει, να έχουμε και την τράπεζα και να μας ζητάει το λογαριασμό, να μας ζητάει να πληρώσουμε τα χρέη του ίδιου μας του εργοδότη. Γιατί? Γιατί υποτίθεται δουλεύαμε στην επιχείρηση και παίρναμε μισθούς. Με άλλα λόγια, να πληρώσουμε το δημόσιο χρέος, γιατί όλοι μαζί τα φάγαμε, όπως μας λένε οι έξυπνοι. Αυτό το χρέος είναι αδύνατον να πληρωθεί. Είναι άδικο να πληρωθεί και δεν θα πληρωθεί, πρέπει να διαγραφεί. Δεύτερον, πρέπει να βγούμε έξω από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρώ είναι μια τεράστια φυλακή για τους εργαζόμενους, την νεολαία και τα φτωχά λαϊκά στρώματα τόσο της χώρας μας όσο και ολόκληρης της Ευρώπης, μηδενών των Γερμανών εργαζομένων εξαιρουμένων. Πράγματι, δέστε μέχρι τώρα την εμπειρία η οποία υπάρχει. Εφαρμόζουμε εμπάργκο στη Ρωσία, παρόλο που χάνουμε από την εφαρμογή αυτού του εμπάργκου προς τη Ρωσία. Δεν μπορούμε να εξάγουμε, δεν μπορούμε να εισάγουμε από τη Ρωσία,
όχι γιατί δεν μας συμφέρει, αλλά γιατί μας το απαγορεύει. Παρόλο που βρισκόμαστε σε αυτήν την άθλια κατάσταση, μας το απαγορεύει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας υποδεικνύει μάλιστα και με ποιους χώρες θα μιλάμε και με ποιες δεν θα μιλάμε. Δέστε, το 1/4 των ελληνικών οικογενειών κρύωνε αυτό το χειμώνα. Αλλά δεν μπορούσαμε να πάρουμε φθηνό πετρέλαιο ούτε από τη Βενεζουέλα ούτε από το Ιράν. Το απαγόρευε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το απαγόρευε η συμμετοχή μας και η ένταξή μας στο ΝΑΤΟ. Δέστε πως έχουν κλείσει τα ναυπηγεία. Είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε ναυπηγεία, άρα απαγορεύεται η επιδότησή της. Δέστε πως κλείσανε οι κλωστοϊφαντουργίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε να εισάγει τα προϊόντα της κλωστοϊφαντουργίας, άρα η δικιά μας κλωστοϊφαντουργία έπρεπε να κλείσει. Δέστε την πληρωμή του χρέους. Πρόσφατα, πριν μερικές μέρες, έγινε μία ψηφοφορία στον ΟΗΕ, κατέβηκε ένα ψήφισμα, το οποίο ήταν υπέρ της Αργεντινής και υπέρ του δικαιώματος των χωρών να διαγράφουν το χρέος τους όταν δεν μπορούν να το πληρώσουν, δηλαδή βρίσκονται σε αυτή την ικτρή κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας. Τι λέτε να ψηφίσαμε εμείς? Κάναμε αποχή, γιατί η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ενάντια σε αυτό το ψήφισμα που απαλλάσσει τους λαούς και τις χώρες από τα δυσβάσταχτα χρέη τους. Κάναμε αποχή, στραφήκαμε ενάντια μας ακριβώς επειδή μας το υπαγόρευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πράγματι μία φυλακή για τους Έλληνες εργαζόμενους. Από αυτή τη φυλακή πρέπει να βγούμε αν θέλουμε να παράγουμε, αν θέλουμε να κρατήσουμε την παραγωγή μας και να την αυξήσουμε, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα μνημόνια, αν θέλουμε πράγματι να ξεμπερδεύουμε και να διαγράφουμε με το χρέος μας. Και η ίδια η πρόταση του Σόιμπλε, η τόση πολύ διαφημισμένη, την οποία υποτίθεται αντιμετώπιση ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέει τίποτα άλλο. Δεν μας διώχνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας διώχνει από το ευρώ, αλλά δεν μας διώχνει και δεν μας απαλλάσσει από τη δικτατορία των γερμανικών πολυεθνικών, ούτε από τους Έλληνες καπιταλιστές. Απλά εμείς θα παίρνουμε τους μισθούς σε υποτιμημένες δραχμές, το χρέος μας όμως που θα κουρευτεί, ελάχιστα, θα πρέπει να το πληρώνουμε σε ευρώ. Αυτό είναι το σχέδιο του Σόιμπλε. Δηλαδή να συνεχίζουμε να πληρώνουμε τα χρέη μας σε ευρώ και οι μισθοί να κατέβουν στα 300 ευρώ, οι συντάξεις στα 100 και 200 ευρώ, να διαλυθεί η υγεία και η παιδεία. Αυτό το σχέδιο υποτίθεται αντιμετώπισε ή θέλει να εφαρμόσει με το τρίτο μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία και οι λοιπές μνημονιακές δυνάμεις. Το τρίτο που πρέπει να κάνουμε πέρα από τη διαγραφή του χρέους και την έξοδο της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Πρέπει να εθνικοποιήσουμε τις τράπεζες, τις οποίες τις έχουμε πληρώσει χρυσάφι, 250 δισεκατομμύρια μέχρι τώρα και άλλα 25 δισεκατομμύρια πρόκειται να έρθουν με το τρίτο μνημόνιο σαν χρέος. Να εφαρμόσουμε ένα εθνικό νόμισμα και κυρίως να προχωρήσουμε στην εθνικοποίηση των μεγάλων βιομηχανιών και επιχειρήσεων μέσα στη χώρα μας. Εθνικοποίηση χωρίς αποζημίωση και κάτω από εργατικό έλεγχο και διαχείριση των ίδιων των εργαζομένων. Γιατί αυτό? Γιατί θα πρέπει να σώσουμε τις καταθέσεις μας όσες έχουν απομείνει στις τράπεζες. Γιατί θα πρέπει να σταματήσουμε το κλείσιμο των επιχειρήσεων που δεν μπορούμε να το σταματήσουμε αν ανήκουν στους ιδιοκτήτες, στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Γιατί θα πρέπει να σταματήσουμε τη μείωση των μισθών, τις δουλικές εργασιακές σχέσεις που προωθούν οι ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων. Για να μπορέσουμε τέλους να προχωρήσουμε σε μια ουσιαστική επανεκκίνηση της οικονομίας.
πράγματι. Και στο χθεσινό debate είδαμε έναν ανούσιο και άγωνο διαγωνισμό μεταξύ του Τσίπρα και του Μεϊμαράκη για το πώς θα φέρουν την ανάπτυξη. Τα ίδια και τα ίδια. 5 χρόνια τα ίδια. Για να μην πω 30 χρόνια τα ίδια. Μειώστε τους μισθούς για να γίνουν επενδύσεις. Δεχθείτε δουλικές εργασιακές σχέσεις για να γίνουν επενδύσεις. Αποδεχθείτε μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, στις συντάξεις, στις δαπάνες για την υγεία και στην παιδεία για να γίνουν επενδύσεις. 5 χρόνια, για να μην πω 35 χρόνια, η ίδια ιστορία μας υπόσχονται να έρθουν επενδύσεις. Καταστραφήκαν όλα. Μισθοί και εργασιακές σχέσεις και υγεία και παιδεία και επενδύσεις δεν ήρθαν. Όχι μόνο δεν ήρθαν, μειώθηκαν ραγδαία και τα εργοστάσια τα οποία είχαμε μέχρι τώρα στη χώρα μας. Και τι μας λένε, να παρακαλούμε Κινέζους, Καταριανούς ή τον οποιοδήποτε άλλο περνάει από τη χώρα να μήπως επενδύσει κανένα 1 εκατομμύριο ευρώ, 10 εκατομμύρια ευρώ ή 101 δισεκατομμύριο ευρώ. Με άλλα λόγια, να αρπάξει κοψοχρονιά όλο το πλούτο, τις δημόσιες επιχειρήσεις, τα νησιά, τις ακτές, την αξιοπρέπειά μας και το βιωτικό μας επίπεδο προκειμένου να κάνει καμία επένδυση. Όλα αυτά, όλοι αυτοί απλώς εθελοτυφλούν και μας κοροϊδεύουν. Τα πράγματα είναι απλά. 180 δισεκατομμύρια παράγουμε ετησίως στη χώρα, αυτό είναι το ΑΕΠ. 60 δισεκατομμύρια από αυτά, 60 δισεκατομμύρια ετησίως είναι τα κέρδη και οι αποσβέσεις που απολαμβάνουν οι ιδιοκτήτες των μεγάλων επιχειρήσεων. Αν 60 δισεκατομμύρια τα βάλουμε στην παραγωγή, τα κάνουμε στις επενδύσεις για να αυξηθεί η παραγωγή, να αυξηθεί η απασχόληση, φανταστείτε τι έχουμε να κερδίσουμε. Και από την άλλη μεριά, τι στο διάλο να παρακαλάμε για μερικά ψευτοεκατομμύρια τους διάφορους αετονίχηδες που θέλουν να κλέψουν τις επιχειρήσεις μας. Η λύση είναι να προχωρήσουμε σε εθνικοποίηση των επιχειρήσεων για να μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις, να μπορούν να βρουν απασχόληση και αξιοπρεπείς μισθούς όλοι μας. Να μπορούμε δηλαδή να ικανοποιήσουμε τα συμφέροντά μας. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να πάει με τη μειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, με το 1% των μεγαλοεπιχειρηματιών και με τους τραπεζίτες και τις πολυεθνικές της Ευρώπης, εμείς πρέπει να αποφασίσουμε να υπερασπίσουμε τα συμφέροντά μας και να τραβήξουμε έναν άλλον δρόμο. Με διαγραφή του χρέους, με έξοδο από τη φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ, με εθνικοποίηση των επιχειρήσεων κάτω από εργατικό έλεγχο, με έξοδο από το ΝΑΤΟ και όλους τους υπεριαλιστικούς σχηματισμούς που διαλύουν χώρες, βομβαρδίζουν, σκοτώνουν και όταν απελπισμένοι τρέχουν να βρουν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους αφήνουν να πνίγονται. 20.000 πνίγηκαν στα παράλια προσπαθώντας να βρεθούν ή να βρουν ένα άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η πολιτισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα μάλλον θα αποφασίσει να τους απαλλάξει από το βασανιστήριό τους και τον πνιγμό τους, μάλλον θα τους δολοφονεί και θα τους σκοτώνει στα σύνορά της. Λοιπόν, με αυτή την πολιτική μπορούμε να έχουμε μία διέξοδο από τα προβλήματά μας, μία διέξοδο από τα αδιέξοδα στα οποία έχουμε βρεθεί. Ωστόσο, αυτή η πολιτική πρέπει να πούμε και από ποιον εφαρμόζεται και πώς εφαρμόζεται, γιατί μία πολιτική δεν φτάνει να τη διακηρύσεις, πρέπει να λες και ποιος θα την κάνει, αλλά και πώς θα την κάνει, πώς θα την εφαρμόσει αυτή τη λύση. Πολλοί μας λένε ότι λέμε τα ίδια σχεδόν με τις άλλες αντιμνημονιακές δυνάμεις. Πράγματι, μπορούμε σε κάποια πράγματα να λέμε τα ίδια ή να λέμε όλοι μαζί ότι θέλουμε να υπερασπίσουμε με αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντα των εργαζομένων. Αλλά οι διαφορές μας επίσης
σαν οργάνωση κομμουνιστών διεθνιστών Ελλάδος με τις άλλες αντιμνημονιακές δυνάμεις είναι επίσης και μεγάλες. Δέστε τη λαϊκή ενότητα. Ακόμη δεν έχουν καταλάβει, ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν πρέπει να φύγουμε από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι να πει κανένας όταν δεν μπορούν να διδαχθούν μετά από αυτήν την εφτάμινη τραυματική εμπειρία. Ακόμη συζητάνε αν θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλλον πιθανόν δεν τη θέλουν, προχωρώντας και βλέποντας και πάει λέγοντας και πάει λέγοντας. Το σημαντικότερο όμως, η λαϊκή ενότητα δεν θέλει τη ρήξη με το 1% της ελληνικής κοινωνίας. Η λαϊκή ενότητα θέλει όλους μαζί ενωμένους, εμάς και τους άλλους, εμάς και τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Μας θέλει όλους ενωμένους σε ένα πατριωτικό δημοκρατικό μέτωπο το οποίο θα φέρει την αλλαγή ή θα φέρει τα πράσινα άλογα, για να μην λέμε περισσότερο. Κυρίως όμως αυτό το οποίο λέει είναι ότι αυτά μπορούν να επιτευχθούν μέσα από μια αλλαγή κυβέρνησης που θα έρθει μέσα από τις εκλογές. Αυτό είναι και το μεγάλο λάθος. Δεν μπορεί να υπάρξει εφαρμογή μιας πολιτικής διεξόδου από την κρίση και τα μνημόνια αν δεν υπάρξει επέμβαση αγώνας των εργαζομένων και αν δεν αναλάβουν οι ίδιοι εργαζόμενοι να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Δέστε από την άλλη μεριά και το ΚΚΕ. Δεν συμμετέχει στους κρίσιμους αγώνες που έχουν γίνει στη χώρα μας. Δεν ήταν στις συγκρούσεις της 5 Μάη του 2010 ενάντια στο πρώτο μνημόνιο. Δεν ήταν στις συγκρούσεις στην πλατεία Συντάγματος όταν θέλαμε να εμποδίσουμε την ψήφιση του δεύτερου μνημονίου. Και σε κάθε αγώνα που γίνεται μας εγκαλεί για τη δευτέρα παρουσία της εργατικής εξουσίας και σκορπάει την ιτοπάθεια, την απελπισία, την ματαιότητα για να σταματάει τους αγώνες. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι το πρόγραμμα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με τους αγώνες. Αγώνες σε κάθε μία επιχείρηση και πανελλαδικά των εργαζομένων της νεολαίας και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί μόνο από όργανα αυτοδιαχείρισης των ίδιων των εργαζομένων. Σε κάθε μία επιχείρηση, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε δήμο, σε κάθε κλάδο της οικονομίας, σε πανελλαδικό επίπεδο. Αυτό δηλαδή το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν αγωνιστούν οι εργαζόμενοι, μόνο αν οργανωθούν και ενωθούν σε δικά τους όργανα για να διευθύνουν και να επιβάλλουν τα συμφέροντά τους τόσο σε κάθε μία επιχείρηση όσο και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή αυτό το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί, όπως λέμε, μόνο από μία κυβέρνηση των εργαζομένων. Εμείς σαν ΟΠΔΕ, σαν Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, λέμε ότι αυτή είναι η λύση για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τα αδιέξοδά μας. Αυτό ακριβώς προτείνουμε και γι' αυτό ακριβώς σας καλούμε να μας ψηφίσετε στις εκλογές. Ωστόσο ξεκαθαρίζουμε, οι αγώνες που έχουμε μπροστά μας θα είναι σκληροί, θα είναι μακροχρόνιοι, είναι αβέβαιη η έκβασή τους. Δεν είναι σίγουρο ότι θα κερδίσουμε. Είμαστε όμως η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας και αν εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο που έρχεται μέσα από τις καλύτερες εμπειρίες των αγώνων του εργατικού κινήματος στους δύο τελευταίους αιώνες, έχουμε πάρα πολλές πιθανότητες για να κερδίσουμε. Αν ωστόσο σαν Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος δεν μπορούμε να σας διασφαλίσουμε ότι στο τέλος θα νικήσουμε, μπορούμε ένα πράγμα να σας διασφαλίσουμε, ότι θα στεκόμαστε πάντοτε μέσα στους εργαζόμενους. Θα παλεύουμε πάντοτε με τους εργαζόμενους. Δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψουμε τους εργαζόμενους, γιατί έχουμε μία αιώνια απόλυτη και αταλάντευτη πίστη στο δίκαιο των εργαζομένων, της νεολαίας και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Γι' αυτό και πέρα από το να σας καλέσουμε να ψηφίσετε την ΟΚΔΕ σε αυτές τις εκλογές,
Σας καλούμε πολύ περισσότερο να έρθετε μαζί μας, να στρατευτείτε μαζί μας και με τους εργαζόμενους για να αντιπαλέψουμε το τρίτο μνημόνιο αρκετά σύντομα και τον επόμενο μήνα. Σας ευχαριστώ.